Και να περάσουμε τώρα σε σχόλια και ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Σήμερα όχι από το στούντιο του RTV, αλλά από το στούντιο του RTV στην Πρέβεζα. Ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μπίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι μέχρι το βράδυ της Τετάρτης θα έπρεπε να κατατεθούν στον Άριο Πάγο όσοι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι, αν θέλεις, υποψήφοι θέλουν να λάβουν μέρος στις επικείμενες εκλογές. Τελικά, αντί να είναι μικρότερος αριθμός, ανεβήκαμε. Μπορούμε να πούμε ότι αγγίζουμε σχεδόν το διπλάσιο αριθμό, έτσι δεν είναι, από τις προηγούμενες ενώπιες εκλογές. Μιλάμε, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, για 50 συνδυασμούς. Μιλάμε δηλαδή για 38 κόμματα, 10 συνασπισμοί κομμάτων και 2 μεμονωμένοι υποψήφοι. Έτσι. Χαμός. Παρότι το ενδιαφέρον βλέπω να μην είναι τόσο μεγάλο, γιατί υπάρχει, φαίνεται αυτό και στους υποψήφιους, υπάρχει σοβαρό θέμα και οικονομικό, με την έννοια ότι δεν κυκλοφορούν πολλά φυλάδια, φτωχικά προεκλογικά κέντρα. Υπάρχει έτσι μια κατήφια, θα έλεγα, ακόμα και στους υποψήφιους. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν ήταν εμπόδιο στο γεγονός ότι έχουμε 50 συνδυασμούς αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για συνδυασμούς, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι αν ξεκινήσεις από το 1 μέχρι να φτάσεις στο 38, υπάρχουν συνδυασμοί που πραγματικά ούτε έχουν γραφτεί ποτέ, ούτε γνωρίζαμε ποτέ. Να έτσι. Πω κάτι έτσι αν μου επιτρέπεις, επειδή το έχω εδώ μπροστά μου. Στο νούμερο 25, έτσι όπως μας έχει έρθει το επίσημο δελτίο τύπου, υπάρχει ο συνδυασμός Κότες. Στο 28 υπάρχει Social, Πνοή Δημοκρατίας, Έλληνες, Ελληνικό Λευκό Κίνημα. Εάν. Νομίζω ότι διάβασα για κάτι τέτοιο. Άλλο το εάν. Έχουμε και εάν μέσα. Έτσι, και Ελληνικό Λευκό Κίνημα. Έχουμε και Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες. Έχουμε και Ελεύθεροι Έλληνες. Έχουμε και Ελεύθεροι Ξανά. Έχουμε Βόρεια Λέγκα Κράμα. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε Ελληνικό Όραμα. Έχουμε τα πάντα. Μάλιστα. Είναι δηλαδή συμπληρωμένη η λίστα από ονόματα που υπάρχουν μέσα. Και μετά συνασπισμός κομμάτων, όπου εκεί είναι, εντάξει, κάποια που τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, να μην αναφερθώ τώρα σε όλα γιατί είναι περίπου 10, και υπάρχουν και οι μεμονωμένοι υποψήφοι, 2 είναι αυτοί, οι οποίοι μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία. Και όλοι αυτοί απευθύνονται σε ένα μικρό αριθμό λίγων εκατομμυρίων ψηφοφόρων της χώρας. Και βέβαια, όταν ακούει κανείς τον αριθμό των 50 συνδυασμών, όπως είπες και εσύ, συνασπισμών και μεμονωμένων, θεωρεί ότι μάλλον δεν μιλάμε για τη δική μας χώρα, μιλάμε για κάποια άλλη. Ναι. Είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV, ότι στην ουσία είναι 9 εκατομμύρια και κάτι πολίτες οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν, είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους. Οπότε μιλάμε για 50 συνδυασμούς, θα δούμε πώς θα διαχωριστούν, ποιοι από αυτούς θα πάρουν το τελικό OK, γιατί εδώ το Α1 ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των κομμάτων και των συνδυασμών κομμάτων το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης, 2 Μαΐου 2023. Εκεί λοιπόν θα δούμε ποια είναι τα τελικά κόμματα, τα οποία θα κάνουν ψηφοδέλτιο και θα έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν τους πολίτες για να τους ψηφίσουν. Mm-hmm. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα στα οποία η πρώτη λέξη του τίτλου τους, όπως σας διάβασα και πριν, ή ενδιάμεσα χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνες. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι για πρώτη φορά είναι τόσο έντονο μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Το επόμενο διάστημα και στην Άρτα αναμένεται η άφιξη τόσο του κυρίου Μητσοτάκη όσο και του κυρίου Τσίπρα και δεν ξέρουμε βεβαίως αν στην περιοδία την οποία έχει σχεδιάσει ήδη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ υπάρχει ο σταθμός και η δική μας πόλη.
4 Μαΐου ο κύριος Κουτσούμπας έρχεται στα Ιωάννινα, 8 Μαΐου έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και αναμένουμε να δούμε ποια ημερομηνία θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια για τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι η πληροφόρηση που δώσαμε εμείς πρώτοι εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV και κυκλοφόρησε ευρέως αργότερα, μετέπειτα δηλαδή. Το ζητούμενο όμως είναι ότι ο κύριος Κουτσούμπας έρχεται 4 Μαΐου στα Ιωάννινα. Εάν θα κάνει στάση στην Άρτα δεν το ξέρω. Ακριβώς αυτό. Βίκυ, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κουτσούμπας είχε έρθει στην Άρτα πριν από λίγους μήνες. Βεβαίως. Και έκανε και συναισθίαση και ομιλία με... Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε είχε δώσει ένα παρόν στην Άρτα και είχε συναντηθεί και με εκπροσώπους του ΚΚΕ, είχε γίνει και μια συζήτηση γενικότερα, κάθισε αρκετά στην πόλη. Δεν ξέρω τώρα, επειδή το πρόγραμμα πιέζει πάρα πολύ, εάν θα έρθει για να κάνει μια προεκλογική ομιλία στα Ιωάννινα και φύγει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, από ό,τι μαθαίνω και οι πληροφορίες είναι καθημερινά, έτσι, έρχονται συνεχόμενες, θέλω να πω ότι πλέον από τη Νέα Δημοκρατία κοιτάζουν για να δούνε πού θα γίνει προεκλογική ομιλία. Θαρώ ότι την συγκεκριμένη ημέρα, 8 Μαΐου, θα υπάρξει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους νομούς της Ηπείρου. Θα δοθεί ένα βροντερό παρόν σε αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν αλλάξει κάτι. Γιατί μιλώντας δημοσιογραφικά με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, στην Πειραιώς, αυτό που συνεχώς τονίζεται είναι ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε το πρόγραμμα και το τι ακριβώς θα κάνει ο Πρωθυπουργός και πότε θα έρθει στην Άρτα. Ποια ώρα δηλαδή της ημέρας θα είναι στην Άρτα, θα έρθει λίγο νωρίτερα για να κάνει την προεκλογική ομιλία ή θα έρθει από νωρίς το πρωί για να μπορέσει να δει και επιχειρηματίες που, όπως είπαμε, θέλουν πολύ να τον δούνε, αλλά και κόσμος ο οποίος θα συγκεντρωθεί στην άφηξη του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Λοιπόν, προχθές είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη και βέβαια να πούμε ότι συζητείται και η επίσκεψη του αρχηγού του ΜέΡΑ25, του κόμματος ΜέΡΑ25, του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι, πιστεύω ότι ο κύριος Βαρουφάκης, επειδή η Ήπειρος είναι μια περιοχή που έχει δείξει κατεπανελειμμένος ο κύριος Βαρουφάκης ότι έχει φτιάξει εδώ κάποιους πόλους, μπορεί να μην έχει δώσει ιδιαίτερη δυναμική η Ήπειρος στο ΜέΡΑ25, αλλά υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Προφανώς θεωρώ ότι ο κύριος Βαρουφάκης το επόμενο διάστημα θα έρθει στην Ήπειρο, δεν μπορεί να μην έρθει σε μια περιοχή που έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο ίδιος ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 στην περιφέρεια της Ηπείρου. Και πάμε τώρα στην επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Από τη ΔΕΠ η εκδήλωση, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Ναι, έγινε σήμερα το μεσημέρι στις 12.30 η παρουσίαση του ψηφοδελτίου στο νομό της Πρέβεζας από τη Νέα Δημοκρατία. Μια, θα έλεγα, καλή πρωτοβουλία από τη ΔΕΠ Πρέβεζας, εκεί όπου ο πρόεδρος ο κύριος Νίκος Σολδάτος φιλοξένησε και υποδέχτηκε τους 4 υποψήφιους με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό της Πρέβεζας. Να πω ότι είναι ο νυν βουλευτής ο κύριος Στέργιος Γιαννάκης, η κυρία Μαρία Κατσικοβόρδου, ο κύριος Σπύρος Κυριάκης που ήταν και υποψήφιος βουλευτής το 2019 και έδωσε μεγάλη μάχη με τον κύριο Στέργιο Γιαννάκη, επικράτησε ο νυν βουλευτής, και η κυρία Ιωάννα Μπεϊτάρη. Ευχήθηκαν όλοι ο ένας τον άλλον καλή επιτυχία. Από την πλευρά της ΔΕΠ Πρέβεζας ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Έγινε σε ένα κλίμα καλό, θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω και το σχολιάσαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTVV, και ότι θα γίνει μάχη μεγάλη στο νομό της Πρέβεζας ανάμεσα στους δύο υποψήφιους. Οι γυναίκες από τη δική τους την πλευρά θα δώσουν τον αγώνα για να ενισχύσουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το ποσοστό που πρέπει να πάρει στο νομό της Πρέβεζας. Και να φύγουμε λίγο από τα πολιτικά. Για 8η χρονιά συνεχίζονται οι εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Προχθές ξεκίνησε το συνέδριο με την ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Σακελαροπούλου, και να πούμε ότι στο φόρουμ συμμετέχουν ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Γεωργάκος, αλλά και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Καχρημάνης. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι μία ενότητα του οικονομικού αυτού φόρουμ αποτελεί και η αυτοδιοίκηση. Σωστά.
Ο κύριος Γεωργάκος είναι η δεύτερη χρονιά που δίνει το παρόν στο Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πλέον έχει ένα πολύ μεγάλο και όχι μόνο επίσημο χαρακτήρα, έχει μια πολύ μεγάλη απήχηση γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί το Φόρουμ των Δελφών μια συγκέντρωση πολιτικών ανθρώπων που μεταλαμπαδεύουν το μήνυμα της χώρας μας σε όλο τον κόσμο και πραγματικά αυτή ήταν και η ουσία όταν δημιουργήθηκε το Φόρουμ των Δελφών. Είναι και σημειολογική η θέση που γίνεται. Οπότε λοιπόν εκεί συζητώνται κάθε χρόνο διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την χώρα και όχι μόνο. Είτε σε εσωτερικό επίπεδο, είτε για να εξωτερικεύσουμε θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και να ενημερωθούν και οι ξένοι. Εκεί λοιπόν ο κύριος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ανέφερε, χωρίς να περιαυτολογήσει μπορώ να πω, Βίκη, ότι θα πρέπει να προσέξουν πολύ περισσότερο την αυτοδιοίκηση οι πολιτικοί ηγέτες και τα κόμματα, μιας και είναι οι βουλευτικές εκλογές όπως ανέφερε, διότι φαίνεται ότι δεν υπολογίζουν όσο πρέπει την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Όταν έχουν ανάγκη ζητάνε πράγματα από την αυτοδιοίκηση, δεν δίνουν όμως πράγματα στην αυτοδιοίκηση. Και εννοούσε και οικονομικούς πόρους και διάφορα πράγματα τα οποία έχει φορτωθεί η αυτοδιοίκηση, αλλά χωρίς να μπορεί να τα βγάλει εις πέρας, διότι τα πάντα κινεί το χρήμα όπως λέμε. Οπότε ο κύριος Καχρημάνης άφησε να εννοηθεί, παρότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδος, ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να ενσκύψουν πάνω στα θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και να κοιτάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα εμπιστευτούν την αυτοδιοίκηση και θα μπορέσουν να τις δώσουν περισσότερα εχέγγυα για να μπορέσουν οι δήμοι, οι περιφέρειες να λειτουργήσουν υπέρ του πολίτη. Και να υπάρχει φυσικά και η διαπεριφερειακότητα ή η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών. Και αυτό το έχει θέσει παλιότερα ο κύριος Καχρημάνης και είναι εξίσου σημαντικό. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συγγνώμη, βεβαίως. Επειδή έκανα μία, έβαλα μία ακόμα, ο κύριος Γεωργάκος από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, είπε ότι μετατρέψαμε σε κρίση την ευκαιρία που μας δόθηκε στην πανδημία. Δηλαδή, στην πανδημία, τι έγινε, ο Δήμος Πρέβεζας δούλεψε πάνω στο κομμάτι αυτό, εκτός από όλα τα μέτρα τα οποία έπαιρνε, δούλεψε, έφτιαξε συγκεκριμένο πλάνο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί ο Δήμος Πρέβεζας και στο εσωτερικό της χώρας, να διαφημίσει πανέμορφες παραλίες, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να τον επισκεφθεί και ταυτόχρονα εξωτερήκευσε όλες αυτές τις εικόνες, φτιάχνοντας ένα πλάνο τουριστικής ανάπτυξης. Η κρίση που έφερε η πανδημία, είπε ο κύριος Γεωργάκος, προσπάθησε ο Δήμος Πρέβεζας να τη μετατρέψει σε ευκαιρία, δουλεύοντας εκείνα τα χρόνια της πανδημίας, που ήταν και πάρα πολύ δύσκολα, για να μπορέσει η Πρέβεζα να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα όπως συνέβη και πέρυσι. Αναμένεται φέτος πάλι να έχει πάρα πολύ κόσμο και τα επόμενα χρόνια δείχνουν ότι η Πρέβεζα θα αποτελέσει μια σημαντική, θα έλεγα έτσι, τουριστική περιοχή, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για χώρες του εξωτερικού που θέλουν να έρθουν και να θαυμάσουν όλα τα τοπία τα οποία έχει. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Βίκη, καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.